Αξιότιμοι και αξιότιμες, κύριε Πρόεδρε του Κοινότητας Κοινωνικής Εργασίας, αγαπητά μέλη του Σύνδεσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αστασιακών, κύριε Τριανταφύλου, κυρία Κούκου, κύριε Ξαρκουλάκο, κύριε Καλογύρου. Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ακαδημαϊκό προσωπικό, φοιτητές, φοιτήτριες, όλοι εσείς στο ακροατήριο. Είναι πολύ ωραίο που είμαστε σε μια κατάμεστη αίθουσα. Λέγομαι Σοφία Δεδότση, είμαι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και έχω την τιμή σήμερα να συντονίσω την εκδήλωση αυτή και τη συζήτησή μας. Η σημερινή εκδήλωση είναι η πρώτη που διοργανώνεται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας για την επέτειο εξέλιξης του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου 1973. Είναι μια εκδήλωση τιμής αλλά και ευκαιρίας για να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε μαζί για τις συνθήκες αυταρχισμού, καταστολής και των δικαιωμάτων σε συνθήκες αυταρχισμού στο τότε και στο σήμερα, 49 χρόνια μετά από την εξέλιξη. Και γιατί είναι σημαντική αυτή η συζήτηση για την κοινωνική εργασία, μια εφαρμοσμένη επιστήμη που είναι στην πρώτη γραμμή ενδυνάμωσης των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιο καταπιεσμένων. Το ταξίδι αυτό στον χρόνο που θα γίνει με την βοήθεια των ομιλητών αλλά και με τη συζήτηση που θα επακολουθήσει, ελπίζουμε πως θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τις ιστορικές διαδρομές των δικαιωμάτων, των θεσμών, της κοινωνικής εργασίας και να αποτελέσει έμπνευση για τον αγώνα που συνεχίζεται για κοινωνική δικαιοσύνη, για ελευθερία και δημοκρατία. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να προσκαλέσω για χαιρετισμό τον πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, τον κύριο Ασημόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ που βοηθήσατε πολύ και στην διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Και εμείς ευχαριστούμε. Δεν θα πάρω έτσι χρόνο, απλά αυτό που θέλω να πω, σαν εκ μέρους του τμήματός μας, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους ομιλητές αυτής της εκδήλωσης, τον κύριο Κουραχάνη, τον κύριο Καραμανολάκη και τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Ιωαννίδη. Επίσης θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή που σήμερα έχουμε κοντά μας μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέτων και Εξοριστέτων Αντιστασιακών. Είναι μεγάλη μας τιμή που έχουμε κοντά μας τον κύριο Τριανταφύλου, τον κύριο Καλογύρου, την κυρία Κούκου και τον κύριο Ξαρκουλάκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει σήμερα κοντά μας. Είναι μια εκδήλωση για την εξέλιξη του Πολυτεχνείου. Δεν την προσεγγίζουμε και δεν προσεγγίζεται επαιτειακά και μόνο ιστορικά. Κάνουμε μια σύνδεση και θα γίνει μια σύνδεση με το σήμερα. Τα ζητήματα των δικαιωμάτων της και της κοινωνικής αλλαγής είναι έννοιες που ορίζουν την κοινωνική εργασία σαν επιστημονικό πεδίο και είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε τις μεθόδους μας και τις κοινωνικές μας παρεμβάσεις στον κλάδο μας. Με αυτή την έννοια μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι γίνεται σήμερα, τι έγινε πριν 50 χρόνια, περάσαν σχεδόν 50 χρόνια, μισός αιώνας. Παρόλα αυτά όμως αυτά τα ζητήματα είναι διαρκώς επίκαιρα και είναι επίκαιρα ακριβώς γιατί μάλλον δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά δομικά στοιχεία σε αυτό το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που ζούμε, που συντηρούν πάντα αυτά τα ζητήματα και μας βάζουν σε έναν προβληματισμό. Οπότε περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση, τις παρεμβάσεις και τη συζήτηση και πάλι σας ευχαριστούμε όλους πολύ και περιμένουμε έτσι τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Επίσης, στο τέλος, θέλω να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Δεδότση, τη συνάδελφο τη Σοφία τη Δεδότση, που οργάνωσε έτσι, αυτή την εκδήλωση σήμερα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, σαν τμήμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλες και όλους. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του ΣΦΕΑ, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαι εδώ σε ένα πανεπιστημιακό χώρο για να συζητήσουμε για την επέτειο της εξέγερσης σε συνδυασμό βέβαια με το σήμερα. Θέλω να πω ότι είχα τη χαρά
αυτές τις μέρες να διαβάζω ένα βιβλίο που πρόσφατα εξέδωσαν οι συνάδελφοι, ο κ. Ακημίδης, ο κ. Κουραχάνης, ο κ. Καψάρης, για την πανδημία και τον αυταρχισμό. Ένα βιβλίο που, κατά τη γνώμη μου, θέτει ένα κρίσιμο ζήτημα, τον τρόπο δηλαδή που ιστορικά φαινόμενα όπως οι πανδημίες λειτουργούν ως καταλύτες για την εξέλιξη κοινωνικών φαινομένων. Στη δική μας περίπτωση και στη δική μας συζήτηση για τον αυταρχισμό. Στη δική μου δουλειά είναι πολύ σημαντική αυτή η διπλή διάσταση. Δηλαδή, από τη μια, η δυνατότητα να μελετάς ένα ιστορικό φαινόμενο στη διαδρομή του, άρα να βλέπεις αυτό που έρχεται σαν ένα επεισόδιο που έχουν προηγηθεί άλλα. Οι πανδημίες είναι ένα μακρό ιστορικό φαινόμενο που ξεκινάει από πολύ παλιά. Αλλά παράλληλα, κάθε φορά να βλέπεις αυτό το φαινόμενο μέσα στην πολιτική και κοινωνική συγκυρία και να καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί σαν στοιχείο εξέλιξης, σαν καταλήτης, όπως είπα, στην συγκρότηση μιας καινούργιας καθημερινότητας, μιας καινούργιας μέρας για τους ανθρώπους. Θέλω να μιλήσω για τη Χούντα ακριβώς τοποθετώντας την σε αυτή τη διάσταση, δηλαδή ως ένα συμβάν μέσα στην μακρά ιστορία του ελληνικού 20ου αιώνα, σαν τη δημιουργία ενός καθεστώτος αυταρχισμού, ενός καθεστώτος που για μας τους ιστορικούς θα λέγαμε ότι είναι η ακραία συνέπεια του εμφυλίου πολέμου, άρα να το κατανοήσω μέσα στην ιστορική του εξέλιξη και παράλληλα να καταλάβω τις τομές που έφερε στις ζωές των ανθρώπων. Η Χούντα τελείωσε τον Ιούλιο του 1974. Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας μιας συνέχειας που θα έφτανε ως εδώ, δεν, κατά τη γνώμη μου, είναι πολιτικό και ιστορικό λάθος. Η Χούντα έχει ένα ιστορικό χρονικό διάστημα στο οποίο επιλύσεται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μας επιτρέπεται να σκεφτούμε τις αναλογίες ή ακόμη καθώς μιλάμε για ένα γεγονός που φυσικά, όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος, είναι 50 χρόνια πριν, αλλά 50 χρόνια για τους ιστορικούς, ξέρετε, δεν είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Να σκεφτούμε τις συνέχειες. Για να δώσω ένα παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί λόγου χάρη ότι η πολύ μικρή αποχουντοποίηση στα σώματα ασφαλείας, την παιδιά αμέσως μετά την τόση του καθεστώτος, είναι σαφές ότι συνέβαλε καθοριστικά, όχι μόνο ώστε να εξακολουθήσουν να υπάρχουν στα γονίδια του καθεστώτος στη συνέχεια, αλλά από εκεί και πέρα και στο να καλλιεργηθεί μια αίσθηση ατιμωρησίας, μια αίσθηση που φοβάμαι πολλές φορές ότι συνεχίζεται. Σε κάθε περίπτωση, η Χούντα υπήρξε ένα επεισόδιο αυταρχισμού, μια στιγμή έντονου, βίαιου αυταρχισμού, έτσι όπως εκδηλώθηκε από το πρώτο λεπτό της. Θέλω να πω ότι συχνά έχουμε αυτή την γελιογραφική εικόνα της Χούντας, το μυστήρι του Παπαδόπουλου, το μυστήρι του Πανταχού, τα τσάμικα του Παπαδόπουλου. Η Χούντα δεν ήταν αυτό. Ή τουλάχιστον αν ήταν αυτό, ήταν ένα πολύ μικρό μέρος. Η Χούντα είναι το καθεστώς εκείνο που με την επιβολή της θα συλλάβει και θα εξορίσει 6.000 Έλληνες πολίτες, και γυναίκες και άντρες. Και ήδη την πρώτη εβδομάδα του καθεστώτος θα έχουμε 3 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα 15χρονο παιδί. Από την άλλη μεριά, η Χούντα, ειδικά σε αυτή την πρώτη περίοδο, στην πρώτη πολύ δύσκολη περίοδο, από το 67 έως το 69, θα είναι ένα καθεστώς το οποίο θα επιβάλλει την πολιτική λογοκρισία, θα επιβάλλει τα βασανιστήρια, τις συλλήψεις και την εξόδωση ουσιαστικά οποιοδήποτε και οποιασδήποτε θα μπορούσε να έχει να σταθεί απέναντί της. Και θέλω να πω πραγματικά ότι τιμώ πάρα πολύ τη γενιά του Πολυτεχνείου και όλους αυτούς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Το μυαλό μου όμως πάντα είναι πιο συγκινημένο καθ' σκέφτομαι. Είμαι ο ίδιος συγκινημένος, θα σκέφτομαι πιο πολύ, ειδικά αυτούς τους πρώτους ανθρώπους, κάποιους έχουμε ανάμεσά μας, οι οποίοι αντιστάθηκαν σε περιόδους πάρα πολύ δύσκολες, αντιμετωπίζοντας πολλές φορές την αδιαφορία ή την ανοχή προς το καθεστώτος της ελληνικής κοινωνίας. Και θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό το στοιχείο, δηλαδή στα στοιχεία εκείνα που επέτρεψαν τελικά σε ένα αυταρχικό καθεστώς, ειδικά τα πρώτα χρόνια να επιβληθεί. Και να αναφέρομαι εδώ στις ξένες δυνάμεις ή στο συνολικό ψυχρό πόλεμο, είναι προφανές ότι αυτό είναι ένας βαθύς παράγοντας. Θέλω να σταθώ όμως σε κάποιους άλλους. Μίλησα ήδη για το φόβο.
και την τρομοκρατία. Η Χούντα θα ασκήσει τρομοκρατία και έλεγχο από την πρώτη στιγμή. Δεύτερον, καθώς θα πρέπει να σκεφτόμαστε ιστορικά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι την περίοδο εκείνη, περίπου 15 χρόνια, 20 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου, η ελληνική κοινωνία είναι ακόμη μια κοινωνία διχασμένη, όπου βέβαια πάρα πολλοί άνθρωποι ενστερνίζονται αυτά που αρχικά λέει η Χούντα. Η Χούντα ουσιαστικά ξαναφέρνει στο προσκήνιο με πιο έντονο τρόπο έννοιες, αλλά και πολιτικές, οι οποίες ήδη υπήρχαν σε αυτό που ο Ηλίας Νικολακόπουλος είχε ονομάσει καχεκτική δημοκρατία της χώρας. Σε μια δημοκρατία δηλαδή, η οποία προέκυψε μέσα από έναν εμφύλιο πόλεμο. Το τρίτο στοιχείο θα το θέλω ότι είναι αυτό που θα ονόμασα ο μυθιδελατισμός της ελληνικής κοινωνίας. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η ελληνική κοινωνία έμαθε να ζει από το 49 και μετά, αναγκάστηκε να ζει σε ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπου ο αυταρχισμός αποτελούσε έτσι κι αλλιώς μέρος της καθημερινότητας, όχι όμως με πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις προφανώς από αυτός της Χούντας, όμως έζησε σε ένα καθεστώς όπου η πιθανή επέμβαση του στρατού αποτελούσε μια λύση την οποία δεν απέφχονταν και πολλές από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Θέλω να πω ότι σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία αυτή, η μετεμφυλιακή ελληνική κοινωνία, έζησε υπό το φόβο και την προσμονή, θα έλεγε κανείς, για κάποια μέρη της επέμβασης του στρατού, πράγμα το οποίο έγινε στην 21η Απριλίου. Τελευταία παρατήρηση. Σε αντίθεση με τις καταστάσεις που ζούμε, η Χούντα υπήρξε σε μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης. Είναι το τέλος της περίοδου της οικονομικής ανάπτυξης που θα σταματήσει το 1973 με την πετρελαϊκή κρίση και άρα η Χούντα θα ασκήσει μια κοινωνική πολιτική η οποία θα είναι γενναιόδορη. Διαγραφή αγροτικών χρεών, μέτρα όπως η καθιέρωση του δωρεάν συγκράματος στα πανεπιστήμια αλλά και αύξηση μισθών. Θέλω να πω, θα παίξει σε ένα πεδίο όπου θα εμφανιστεί ως ένα φιλολαϊκό καθεστώς. Αυτή η κατάσταση την οποία περιγράφω τώρα θα διαφοροποιηθεί από το 1969 και μετά. Θα έλεγε κανείς ότι στην ιστορία της Χούντας θα μπορούσε να διακρίνει αυτές τις δύο περιόδους, δηλαδή από το 1967 ως περίπου το 1969-70, όταν η Χούντα θα προχωρήσει σε αυτό που θα ονομάσει ελεγχόμενη φιλελευθερωποίηση, δηλαδή σε μια προσπάθεια δημιουργίας πάλι μιας κανονικής πολιτικής ζωής. Πρόκειται για ένα ψευδεπίγραφο εγχείρημα, το οποίο όμως ήταν αναγκασμένη να κάνει, καθώς από τη μια είχε πιέσεις από το εξωτερικό, και εδώ ακριβώς είναι η μεγάλη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ελληνική Χούντα φέρνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, είναι η πρώτη Χούντα, δεν μιλάω για την Τουρκία, στην Ευρώπη του ψυχρού πολέμου, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και φέρνει για πρώτη φορά με τόσο έντονο. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ, δεν μπορώ να σα πω για πρόβλημα. Έλεγα λοιπόν ότι θυμίζω ότι το 1969 η Χούντα αναγκάζεται να αποχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά από την κριτική που δέχεται και μετά από την προβλεπόμενη αποπομπή της. Και αυτό είναι μια σημαντική στιγμή, όχι μόνο ελληνική, διεθνής, ευρωπαϊκή, γιατί βάζει για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ατζέντα το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Χούντα καταδικάζεται για τα βασανιστήρια, αποχωρεί και γενικά θέλει να δείξει ότι με έναν τρόπο ξαναμπαίνει σε έναν δρόμο που θα οδηγήσει στην νόμιμη πολιτική ζωή. Από την άλλη αισθάνεται και αρκετά σίγουρη γι' αυτό, γιατί θεωρεί ότι πια με έναν τρόπο ο πληθυσμός έχει πιστεί για την αναγκαιότητά της. Αυτά τα σχέδια της Χούντας και αυτή η προοπτική ουσιαστικά θα ανατραπεί μέσα από το φοιτητικό κίνημα. Μέσα από ένα μοναδικό φοιτητικό κίνημα, το οποίο θα αναπτυχθεί την περίοδο 1971-1973 με έναν εντυπωσιακό τρόπο, οδηγώντας στην εξέγερση
του Πολυτεχνείου. Δεν θέλω να μιλήσω για τα γεγονότα, νομίζω ότι είναι γνωστά. Θέλω να σταθώ, θεωρώ ότι αυτές οι σκέψεις μπορούν να συμβάλλουν σε μια ευρύτερη συζήτηση σε σχέση με το σήμερα, σε ορισμένους παράγοντες που κατά τη γνώμη μου επέτρεψαν ώστε να υπάρξει αυτό το φοιτητικό κίνημα, και αναφέρομαι όχι στις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες προφανώς έχουν παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, στις δυνάμεις εννοώ που συνδέθηκαν με αυτό το κίνημα, αλλά κυρίως στον τρόπο που αυτό το κίνημα αναπτύχθηκε μέσα, θα έλεγε κανείς, κάτω από τη βάση. Ο πρώτος παράγοντας έχει να κάνει με το γεγονός ότι η περίοδος 71-73 είναι μια περίοδος που μετά την άρση της προοδευτικής λογοκρισίας υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη διάχυση ιδεών, ιδεών που την περίοδο εκείνη κυριαρχούν και στο δυτικό κόσμο και αφορούν την ιδέα της δημοκρατίας. Θυμίζω ο πόλεμος στο Βιετνάμ, ο αγώνας ενάντια στον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό. Όλες αυτές είναι ιδέες οι οποίες κυκλοφορούν και εμψυχώνουν αυτά τα παιδιά σε συνδυασμό με μια ολόκληρη κουλτούρα δίσκων, βιβλίων, θεάτρου, η οποία αναπτύσσεται εκείνη την περίοδο. Η δεύτερη παρατήρηση συνδέεται με το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά για τα οποία μιλάμε, παιδιά που τότε είναι 18 με 20 χρονών το 72-73, είναι παιδιά τα οποία είχαν μεγαλώσει μέσα στην Χούντα. Άρα ήταν, αν θα κάνουμε τον παραλληλισμό, αν θα λέγαμε σήμερα για παιδιά της κρίσης, θα λέγαμε τότε για παιδιά της Χούντας. Άρα είχαν άλλες δυναμικές και πολύ λιγότερο φόβο για το καθεστώς, καθώς δεν είχαν ζήσει την βία, η επιβολή του και τα όσα σήμαινε. Και άρα μπόρεσαν, ήταν πολύ πιο έτοιμα να εκμεταλλευτούν τις χαραμάδες αυτής της φιλελευθερωποίησης εντός εισαγωγικών και να διεκδικήσουν καταρχάς μέσα από την ομιμότητα αυτό το οποίο στη συνέχεια θα οδηγούσε στα μεγάλα αιτήματα για την ανεξαρτησία και για τη δημοκρατία, και την επιστροφή στη δημοκρατία. Η τρίτη παρατήρηση συνδέεται με το χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Το Πανεπιστήμιο, και αυτός είναι ο προορισμός του Πανεπιστήμιου, έστω και σε αυτές τις συνθήκες, εννοώ τις σπούδες και της απόλυτης τρομοκρατίας, λειτουργήσε σαν ένας χώρος δημοκρατίας και διαλόγου. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξεχνάμε και να το αφήνουμε πίσω μας. Το Πανεπιστήμιο υπήρξε ο καταλυτικός χώρος μέσα από τον οποίο αυτά τα παιδιά ζυμώθηκαν για να φτάσουν σε αυτό το μέγιστο γεγονός που είναι η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όλα αυτά οδήγησαν εν τέλει στην καταστολή της εξέγερσης και στην επαναφορά ενός πολύ πιο αυταρχικού καθεστώτος, έστω και για λίγο, μέχρι που η τραγωδία της Κύπρου οδήγησε τελικά στην καταλύση. Να κάνω δύο καταληκτήρες παρατηρήσεις. Ο φόβος της Χούντας για το Πολυτεχνείο δεν ήταν ο φόβος για το τι θα γίνει μέσα στο Πολυτεχνείο. Ήταν ο φόβος για το κατά πόσο η Χούντα θα μπορούσε να λειτουργήσει, για το πόσο το Πολυτεχνείο θα μπορούσε να λειτουργήσει και λειτουργήσε σε σημαντικό βαθμό σαν ένας καταλύτης για την εξέγερση του πληθυσμού. Εξού και άλλωστε, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι πολλές δολοφονίες που έχουμε είναι γύρω από το Πολυτεχνείο, ακριβώς στην καταρχάς προσπάθεια της Χούντας να αποτρέψει τη λαϊκή συσπήρωση γύρω από αυτό. Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής. Το Πολυτεχνείο δεν έριξε την Χούντα. Η Χούντα θα πέσει λίγους μήνες αργότερα από μια τραγωδία από την Κύπρο. Είναι προφανές όμως ότι υπήρξε ένας εξαιρετικά σημαντικός καταλύτης, πρώτον για τη διάλυση της εικόνας ενός καθεστώτος που θέλει να φαντάζει φιλελληνικό, δεύτερον για να υπάρξει μια διεθνής ξανά καταδίκη της Χούντας και μια πλήρης αποκοπή από τα οποιαδήποτε αερίσματα έχει στον ελληνικό λαό, και τρίτον υπήρξε καταληκτικό το γεγονός, το αίμα που πήγε στο Πολυτεχνείο, για να οδηγηθούμε για πρώτη φορά, με όποιες συζητήσεις μπορεί κανείς να κάνει αυτό, στην τιμωρία των προτετίων του καθεστώτος. Η δίκη και η καταδίκη των προτετίων της ελληνικής Χούντας είναι η πρώτη δίκη που έχουμε μετά την Ιρεβέργη για εγκληματίες, για ανθρώπους που έχουν παραβιάσει
που έχουν καταστρέψει το δημοκρατικό πολίτευμα. Νομίζω ότι μίλησα αρκετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Και να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία είναι αρκετά ουσιαστική, νομίζω, παρότι μιλάμε για ιστορία και για ζητήματα που αφορούν μια ετέλεια εξέγερσης, ωστόσο είναι αρκετά σημαντικά και σήμερα. Και να ευχαριστήσω θερμά και τις αρχές του τμήματος, αλλά και τους καλούς φίλους και συναδέλφους που επομίστηκαν τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Ο Βαγγέλης Καραμαλάκης είπε πολύ σωστά ότι η Χούντα είναι κάτι άλλο και κάτι άλλο το σήμερα. Σήμερα έχουμε δημοκρατία. Προφανώς το πλαίσιο της Χούντας δεν σχετίζεται με τα όσα ζούμε σήμερα. Είναι μια διαφορετική μορφή καθεστώτος με έντονα χαρακτηριστικά αυταρχισμού. Ωστόσο και η δημοκρατία πολλές φορές, όντας μια δυναμική ζώσα διαδικασία, είναι ένα διακύβευμα το οποίο πρέπει να το υπερασπιζόμαστε και να το διατηρούμε διαρκώς με βάση τις ιδιότητές της και με βάση τις αξίες που τη διέπουν. Και υπό αυτή την έννοια υπάρχουν ιστορικές περίοδοι που η δημοκρατία λειτουργεί κάπως καλύτερα και άλλες περίοδοι όπως η δημοκρατία χρειάζεται μια υπεράσπιση τόσο για την κοινωνία όσο και για το ίδιο πολίτευμα. Με αυτό το σκεπτικό προσπαθήσαμε να επιμεληθούμε μέσα στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας μαζί με τους καλούς φίλους και συναδέλφους τον Απόστολο τον Καψάλη και τον Βαγγέλη τον Κουμαριανό ένα συλλογικό τόμο, τον οποίο τον κυκλοφορήσαμε «Κοινωνική πολιτική, αυταρχικός νεοφιλελευθερισμός και πανδημία» και κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις Τόπος, με σκοπό και εμείς οι ίδιοι να δούμε και να καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα ποιο είναι αυτό το πλαίσιο που ζούμε. Όπου μέσα στις συνθήκες δημοκρατίας είχαμε απαγορεύση κυκλοφορίας, είχαμε παραβίαση όχι μόνο κοινωνικών αλλά και ατομικών δικαιωμάτων. Και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε και να εμπεδώσουμε και εμείς λίγο καλύτερα το πλαίσιο άσκησης του δημοκρατικού πολιτεύματος και τις επιπτώσεις που έχουν τα συγκεκριμένα μέτρα στην κοινωνική πολιτική και στα κοινωνικά δικαιώματα. Δεδομένου ότι σύμφωνα με μια πολύ δημοφιλή θεώρηση στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής, τη θεώρηση του Thomas Humphrey Marshall, όπου υποστήριζε ότι τα κοινωνικά δικαιώματα είναι η έκφραση της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς κοινωνικά δικαιώματα, ακριβώς γιατί είναι τα κατάλληλα αριθμίσματα προκειμένου να επιτύχουμε την κοινωνική συμμετοχή και να εξαλείψουμε τους κοινωνικούς αποκλεισμούς σε κάθε πολιτική κοινότητα. Με αυτό το σκεπτικό προσπαθήσαμε να δούμε τις εκφάνσεις του αυταρχισμού και των επιμέρους εκδοχών που λαμβάνει ο νεοφιλελευθερισμός μέσα σε μια συνθήκη πανδημίας και πώς μια πρωτόγνωρη συνθήκη για εμάς, μια συνθήκη που κυρίως τη ζούσαμε μέσα από τα βιβλία και τα διαβάσματα, ενδεχομένως συνάδελφοι όπως ο Βαγγέλης Καραμαλάκης που είναι ιστορικοί να είχαν μια καλύτερη τριβή με πανδημικές συγκυρίες, αλλά εμείς μονάχα ό,τι είχαμε ακούσει και ξαφνικά βλέπαμε μια συνθήκη πανδημίας μπροστά μας πρωτόγνωρα με τον φόβο, την αμηχανία. Όλη αυτή τη συγκυρία, η οποία όμως υπήρξε και προϊόν διαχείρισης μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης, ενός συγκεκριμένου προσανατολισμού, όπου κάθε άλλο παρά τη δημοκρατία ευνοούσε. Και αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να δούμε στο βιβλίο μας, προσπαθώντας να συσχετίσουμε τα ζητήματα της λειτουργίας της δημοκρατίας, της πανδημίας, αλλά και των επιπτώσεων αυτών στην κοινωνική πολιτική. Και από κάπου εκεί θα πιάσω το νήμα για να ξεκινήσουμε την επιχειρηματολογία που θα θέλαμε να αναπτύξουμε μέσα από το βιβλίο μας, όπου είναι μια επιχειρηματολογία που δεν έχει μονάχα ενεστώτα χρόνο, αλλά αντίθετα προσπαθούμε να υποστηρίξουμε ότι η πανδημία, το ίδιο το συμβάν της πανδημίας και κυρίως ο τρόπος διαχείρισης πανδημίας είναι ένα αντικείμενο και είναι ένας κρίκος μέσα σε μια λυσίδα κρίσεων η οποία δεν είναι τωρινή, αλλά αντίθετα πηγαίνει σχεδόν μισό αιώνα πίσω. Και μάλιστα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η σύμπτωση, γιατί περί ιστορική σύμπτωση πρόκειται. Τη στιγμή που τελειώνει η Χούντα στην Ελλάδα και πηγαίνουμε στην ανταπολίτευση, είναι η ίδια στιγμή χρονικά όπου η Δυτική Ευρώπη περνάει από το κεντσιανό πρότυπο ανάπτυξης του κράτους ευημερίας στο νεοφιλελεύθερο. Σε ένα πρότυπο δηλαδή όπου η κρατική κυριαρχία στα κοινωνικά δικαιώματα και η κρατική παρέμβαση σαν βασικό οπλοστάσιο ρύθμιση της οικονομίας αλλά και των κοινωνικών προβλημάτων εν γέννη
έτσι όπως εξελίχθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 40, τη μεταπολεμική εποχή, μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 70, πάβει να υφίσταται. Η Κινησιανή Συνένεση πάβει να υφίσταται. Και επιστρέφουμε σε ένα μοντέλο όπου η ελαχιστοποίηση της κρατικής παρέμβασης και η αχαλήνωτη ελευθερία της αγοράς είναι η κυρίαρχη συνταγή κάτω από τη σκέπη της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Εκεί λοιπόν την περίοδο όπου στη δική μας περίπτωση υπάρχει η μεταπολίτευση και η ενδυνάμωση της δημοκρατίας, στη Δυτική Ευρώπη η δημοκρατία αποδυναμώνεται, αν όχι αφυδατώνεται, γιατί είδαμε ότι υπάρχει και ακόμα χειρότερα στη συνέχεια, επιστρέφοντας σε ένα πρότυπο όπου ουσιαστικά η κοινωνική συνοχή δεν είναι το επίκεντρο. Δεν μας ενδιαφέρει να εξαλείψουμε τη φτώχεια, δεν μας ενδιαφέρει να υπάρχει αξιοπρεπής διαβίωση, αλλά αντίθετα αυτό το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι οι όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις στη λειτουργία της οικονομίας και οι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελευθερία του ιδιωτικού τομέα να ασκήσει τις κερδοσκοπικές επιδιώξεις του. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν σημαίνουσες εξελίξεις όπου πραγματικά ναρκοθετούν, θα έλεγα, τα όσα συνέβησαν στη συνέχεια και τα είδαμε και μέσα στην πανδημία και μέσα στις κρίσεις οι οποίες προϋπήρξαν της πανδημίας και δεν είναι λίγες και μάλιστα είναι σε έναν συμπυκνωμένο χρονικό ορίζοντα. Ένα πρώτο βασικό στοιχείο είναι ακριβώς η αναχώρηση από τη στόχευση της διασφάλισης κοινωνικής συνοχής, από την διασφάλιση των αναδιανεμητικών λειτουργιών του κράτους προς μια κατάσταση διαχείρισης ακραίας φτώχειας. Ότι πλέον δεν μας ενδιαφέρει το να μην υπάρχουν φτωχοί, αλλά αντίθετα, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι κυρίως στο όσοι έρθουν σε μια κατάσταση ακραίας εξαθλίωσης να προσπαθήσουμε παυσίπονα να το διαχειριστούμε. Και όλο αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί οι διαδικασίες αναεμπορευματοποίησης της κοινωνικής πολιτικής και οι διαδικασίες παροχής ξανά των κοινωνικών αγαθών σαν μορφή εμπορεύματος, σαν μορφή καταναλωτικού προϊόντος, έτσι όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα τα αγαθά, είναι μια διαδικασία που νομιμοποιείται μέσα από αυτές τις εξελίξεις. Και μάλιστα σε ένα τέτοιο πλαίσιο βλέπουμε ότι λίγο αργότερα και με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και με την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον δεκαετία του 90 σε άλλες διαστάσεις και σε άλλες διαδικασίες πέραν της οικονομικής ατζέντας, ουσιαστικά σηματοδοτεί και διαποτίζει τον τρόπο παρέμβασης στο κοινωνικό πεδίο, που είναι ένας τρόπος παρέμβασης όπου κυρίως οι ενεργητικές κοινωνικές πολιτικές είναι εκείνες οι οποίες σημασιολογικά και να προσδιορίζουν τις παραδοσιακές πολιτικές του κράτους επιμερίας στη μεταπολεμική εποχή σαν παθητικές και είναι πολιτικές οι οποίες δίνουν ολοένα και περισσότερο σημασία στην ατομική ευθύνη και όχι στους συλλογικούς θεσμούς και στα εγγυημένα από το κράτος κοινωνικά δικαιώματα. Είναι λοιπόν διαδικασίες όπου πραγματικά το άτομο είναι και πάλι υπεύθυνο για την κατάστασή του και είναι διαδικασίες όπου ουσιαστικά συγκεκαλυμμένα ήπια αλλά μεθοδικά οδηγούν σε μια τάση αποκρατικοποίησης κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο αυτό γίνεται κάπως ήπια αλλά μεθοδικά όπως ανέφερα μέχρι την περίοδο της πρώτης δεκαετίας του 2000 αλλά η μεγάλη ύφεση του 2008 επιφέρει μια νέα εποχή, μια νέα φάση όπου έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αν μου επιτρέπετε. Τα συγκεκριμένα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι ότι καταρχάς η κρίση του 2008 είναι η πρώτη κρίση που δεν ανατρέπει την κυρίαρχη ιδεολογία, αλλά αντίθετα την ενδυναμώνει. Αν δούμε την κρίση του κράτου 29, πώς επέφερε μετά από μία δεκαετία την Κινησιανή Συνένεση. Αν δούμε τις πετρελαϊκές κρίσεις στις δεκαετίες του 70 και πώς έφεραν την αλλαγή από το Κινησιανό κράτος στο νεοφιλελεύθερο. Τότε θα καταλάβουμε και θα συνειδητοποιήσουμε ότι η κρίση του 2008 είναι μία κρίση που αντί να αποδυναμώσει ή να ανατρέψει το νεοφιλελεύθερο αφήγημα, είναι μία κρίση όπου το ενδυναμώνει και μάλιστα. Το μείγμα διαχείρισης της κρίσης του 2008 είναι ένα μείγμα όπου ουσιαστικά επιφέρει ένα διπλά αρνητικό αντίκτυπο. Τη στιγμή που τα κοινωνικά προβλήματα οξύνονται λόγω της ύφεσης και λόγω των πολιτικών λιτότητας, την ίδια στιγμή οι κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες είναι περισσότερο αναγκαίες παρά ποτέ στη σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία, περικόπτονται βία. Οπότε, όταν αυξάνονται τα κοινωνικά προβλήματα και περικόπτονται οι κοινωνικές πολιτικές, έχουμε σαν αποτέλεσμα ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα την όξυνση της κοινωνικής επισφάλειας. Και βέβαια την φτωχοποίηση μεγάλων κομμάτων της κοινωνίας, έτσι όπως το είδαμε. Αυτός ο τρόπος διαχείρισης είναι ένας τρόπος διαχείρισης ο οποίος επιβάλλει τις πολιτικές έκτακτης ανάγκης και τις πολιτικές διαχείρισης ακραίας εξαθλίωσης σαν κανόνα των κοινωνικών πολιτικών. Και μάλιστα είναι ένας κανόνας τον οποίο τον είδαμε να εφαρμόζεται copy-paste και σε άλλα συμβάντα που διαδέχθηκαν τις κρίσεις
όπως για παράδειγμα το ζήτημα διαχείρισης προσφυγικού. Το πώς η αυτοαναφορικά πολιτισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίστηκε με έναν τέτοιο τρόπο το προσφυγικό, όπου να μιλάμε για μια δεύτερη φάση ανθρωπιστικής κρίσης μέσα σε μια, μέσα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και μέσα στην Επικράτεια που τα κοινωνικά δικαιώματα άρθησαν σε μια συγκεκριμένη ιστορική φάση. Τα λέω όλα αυτά για να δείξουμε ακριβώς ότι το ντόμινο των κρίσεων και ο τρόπος διαχείρισης του ντόμινου των κρίσεων δεν οδήγησαν σε μια διαφορετική μορφή διαχείρισης της πανδημίας. Και ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η πανδημία, σαν ένας κρίκος όπως προείπα στην αλυσίδα των επόμενων κρίσεων, είναι μια κατάσταση, μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου όμως δεσπόζει το ίδιο μείγμα διαχείρισης, το ίδιο μείγμα διαχείρισης και μάλιστα με πιο έντονα χαρακτηριστικά, γιατί ακριβώς είναι η πιο ορατή κρίση, η πανδημική κρίση, όπου ο αυταρχισμός έρχεται και μπαίνει τόσο έντονα στην ατζέντα των κυβερνητικών πολιτικών. Δεν είναι τυχαίο ότι το μείγμα διαχείρισης της πανδημίας, ιδιαίτερα στη χώρα μας, συνδυάστηκε μέσα από χαρακτηριστικά περαιτέρω απορρίθμισης του κοινωνικού κράτους και περαιτέρω ενδυνάμωσης των μηχανισμών καταστολής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο με βάση τα όσα προανέφερα το γεγονός ότι ο χαρακτήρας διαχείρισης της πανδημίας ήταν ένας αστυνομοκεντρικός χαρακτήρας και ένας χαρακτήρας όπου η καταστολή δέσποζε σε οποιαδήποτε συνθήκη της καθημερινότητας. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το πώς η μορφή διακυβέρνησης μέσα από αυτές τις διαδικασίες καταστολής συμπορεύτηκαν με μια διαδικασία απορρίθμισης και ενδυνάμωσης της ιδιωτικοποίησης του κοινωνικού κράτους. Βέβαια, όλες αυτές οι διαστάσεις μπορεί να έγιναν ομάδα, αλλά περιενδύονται και από συγκεκριμένα θεωρητικά αφηγήματα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μέσα στην περίοδο της πανδημίας το βασικό μοντέλο διαχείρισης ήταν η ατομική ευθύνη και πως οποιοδήποτε δεν ακολουθεί πυθύνια τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται από την κυβερνητική πολιτική χαρακτηρίζεται ως ανεύθυνος και άρα ως κάποιος του οποίου του αξίζει όχι η κοινωνική προστασία αλλά η τιμωρία. Και πως πολύ απλά μία βόλτα στην πλατεία Νέας Σμύρνης μπορεί να κατέληγε σε έναν άγριο ξυλοδαρμό χωρίς καμία αιτία και χωρίς να γίνεται τίποτα παράνομο και τίποτα αντικοινωνικό. Εδώ όμως μπορούμε να κάνουμε ευθείες συσχετήσεις και ευθείες προβολές σε θεωρητικά αφηγήματα τα οποία έχουν έρθει να εξηγήσουν το πώς η ατομική ευθύνη συνδέεται με την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής πολιτικής. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μια πολύ σημαντική θεωρητικό της κοινωνικής πολιτικής, τη Ruth Lister, η οποία προσπάθησε να αναλύσει ήδη πριν την πανδημία, αλλά μέσα στην πανδημία βλέπουμε πώς ξεδιπλώνεται αυτό, την ιδιότητα του υπεύθυνου πολίτη. Και πώς η ιδιότητα του υπεύθυνου πολίτη είναι μια ιδιότητα η οποία κουμπώνει πολύ καλά με την ιδιωτικοποίηση και την αποκρατικοποίηση της κοινωνικής πολιτικής. Η ιδιότητα του υπεύθυνου πολίτη και ο υπεύθυνος πολίτης είναι ένας πολίτης ο οποίος κοιτάζει πρωτίστως τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην πολιτική κοινότητα και όχι τα δικαιώματά του. Είναι ένας πολίτης ο οποίος θα πρέπει εξ αρχής να διαπλάθεται με τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία του καριερίστα, του ανταγωνιστή και πώς θα καταφέρει να επιτύχει τις ατομικές του φιλοδοξίες. Είναι ένας πολίτης ο οποίος θα πρέπει να προνοεί προκειμένου να έχει τις κατάλληλες αποταμιεύσεις ώστε να καταναλώνει κοινωνικές παροχές. Και όταν λέμε να καταναλώνει, όπως ακριβώς αγοράζουμε ένα σακάκι ή ένα παντελόνι, έτσι ακριβώς να μπορούμε να αγοράσουμε και υπηρεσίες υγείας ή υπηρεσίες ασφάλισης. Και είναι και ένας πολίτης ο οποίος θα πρέπει να ασκεί εθελοντικά καθήκοντα προκειμένου το κράτος να μην επιβαρύνεται ή το κράτος να απεξαρτηθεί, όπως αναφέρει, και για να θυμηθούμε και τις επισημάνεις ενός ανώτατου κρατικού αξιωματούχου που μιλάει για τους εξαρτημένους από το μισθό τους πολίτες κτλ. Κτλ. Να απεξαρτηθεί από τις κοινωνικές παροχές, δηλαδή το κράτος να μην επιβαρύνεται με το κόστος των κοινωνικών παροχών. Αντίθετα, σύμφωνα με άλλους θεωρητικούς, αυτό το οποίο έχει σαν κύριο μέλημα το νεοφιλελεύθερο κράτος είναι να ασκεί διαδικασίες υπευθυνοποίησης. Το πώς δηλαδή θα διαπλάθει από μικρή ηλικία και πώς θα εκπαιδεύει τους πολίτες έτσι ώστε να κοιτάνε το ατομικό τους συμφέρον και πώς θα μπορεί να τους κατευθύνει σε διάφορα συμβάντα όπως η υγειονομική κρίση, στο να καταφέρουν από μόνοι τους να προφυλαχθούν από τους κινδύνους. Δηλαδή, μία διαδικασία υπευθυνοποίησης, όπου το κράτος θα δίνει κάποιες συμβουλές και από εκεί και πέρα τα άτομα να είναι εντελώς ολομόναχα στο πώς θα διαχειριστούν τις ζωές τους και οποιαδήποτε κακοτοπιά βρεθεί στις ζωές τους να είναι προϊόν ατομικής και μόνο δικής τους ευθύνης. Τα παραπάνω τα είδαμε πολύ έντονα, νομίζω, στην ελληνική εμπειρία και αυτό προσπαθούμε να πούμε στην επιμέλεια του τόμου που επιχειρήσαμε με τους συναδέλφους. Προσπαθήσαμε να δούμε πώς ακριβώς η διαχείριση της πανδημίας συνοδεύτηκε από προσλήψεις αστυνομικών και όχι γιατρών.
και προσπαθήσαμε να δούμε πώς σε διάφορες επιμέρους εκφάνσεις και εκδοχές της κοινωνικής πολιτικής υπάρχει ο συνδυασμός ιδιωτικοποίησης και καταστολής και πώς τα διαφορετικά πεδία κοινωνικής πολιτικής μπορούν να αντανακλούν τέτοιου είδους πτυχές. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μέσα σε μια πανδημική συγκυρία, μέσα σε μια συνθήκη έκτακτης ανάγκης, μέσα σε μια συνθήκη όπου πρωτεύων ήταν η διαχείριση και η προστασία της υγείας, υπήρξαν κοινωνικές απορριθμίσεις που δεν είχαν καμία σχέση με την πανδημία. Τη στιγμή που υπάρχει διαχείριση πανδημίας, υπάρχει ιδιωτικοποίηση του πυλώνα της επικουρικής ασφάλισης. Τη στιγμή που υπάρχει η διαχείριση πανδημίας, υπάρχει η θεσμοθέτηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας ή η θεσμοθέτηση του νόμου και ένα μέρος, δηλαδή ενός επιχειρηματικού πανεπιστημίου, στο οποίο μάλλον το κράτος αποχωρεί εντελώς από τη χρηματοδότηση και πρέπει το ίδιο το πανεπιστήμιο να ψάχνει να βρει ιδιωτικούς πόρους για τη λειτουργία ή εξ ολοκλήρου η πλήρης ιδιωτικοποίηση των μεταπτυχιακών. Μέσα στην ίδια τη συνθήκη της πανδημίας υπάρχει κατάργηση του οκτάωρου και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας. Μέσα στη συνθήκη της πανδημίας υπάρχει η ψήφιση του πτωχευτικού νόμου. Δηλαδή, τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση μας λέει μένουμε σπίτι, δηλαδή ατομική ευθύνη και μένουμε στο σπίτι μας για να προστατευτούμε από τις επιπτώσεις και από το κίνδυνο της πανδημίας, την ίδια ακριβώς συγκυρία η κυβέρνηση ψηφίζει νόμο που έρχεται το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας για την περιφερειακή νοικοκυριά. Τη στιγμή δηλαδή που η κυβέρνηση λέει μείνετε σπίτι για να προστατευτείτε, την ίδια στιγμή ψηφίζει την απελευθέρωση των πληστηριασμών κατοικίας. Μπορούμε πολλά ακόμα παραδείγματα, μπορούμε να επανέλθουμε στο προσφυγικό και να δούμε πώς αλλάζει το προσφυγικό μέσα σε ένα καθεστώς αυταρχικής εξαίρεσης εντός της πανδημίας και πώς οι επαναπροωθήσεις και η ενδυνάμωση των θανατοπολιτικών είναι διαστάσεις οι οποίες συνδέονται με μια συνθήκη αυταρχικοποίησης της κοινωνικής πολιτικής και δημιουργίας ενός μείγματος αντικοινωνικής πολιτικής και νομίζω ότι όλα αυτά φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε ταυτίσεις, δεν μπορούμε να ταυτίσουμε ένα καθεστώς δημοκρατίας με όσα προβλήματα και όσες εξαιρέσεις περιέχει μέσα από τις δημοκρατικές αφυδατώσεις που επιφέρει το νεοφιλελεύθερο αφήγημα και η ιδεολειπτική αιμονή προς την αγορά και όχι προς την κρατική ευθύνη. Ωστόσο, ακόμα και αυτές οι διαστάσεις είναι πολύ επίκαιρες, ιδιαίτερα εάν σκεφτούμε ότι ζούμε σε μια συνθήκη πολεμικής σύραξης μέσα στην επικράτειά μας, μέσα στην ευρωπαϊκή επικράτεια, και αν σκεφτούμε ότι τα γεγονότα και οι εξελίξεις της επικαιρότητας, έτσι όπως συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, κάθε άλλο παρά δημοκρατική ομαλότητα θυμίζουν, αναφέρομαι φυσικά στο κομμάτι των υποκλοπών και στο πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία. Οπότε νομίζω ότι το κομμάτι αυταρχικός και κοινωνικά δικαιώματα είναι ένα αντιθετικό κομμάτι. Όταν υπάρχει αυταρχισμός, αφυδατώνται τα κοινωνικά δικαιώματα. Όταν τα κοινωνικά δικαιώματα ενδυναμώνονται, ενδυναμώνεται και η δημοκρατία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το επίδικο και το πεδίο μαχών που έχουμε μπροστά μας, αρχής γενομένης από αύριο που είναι η πανελλαδική απεργία της 4ης Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ το τμήμα για την πρόσκληση και νομίζω ότι. Καλησπέρα. Ήταν χαρά μου, λόγω φόρτου εργασίας δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι από την αρχή της ημερίδας σας, της event που έχετε, όμως κατάφερα να προλίγω χρόνο αυτό. Η αλήθεια είναι και ότι και εμένα με προβληματίζουν πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη ψάχνω και εγώ να βρω πού έχει πάει το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο πάνω στο οποίο δομήθηκε όλο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματικά. Ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, ψάχνω το βρω. Εντάξει, και εγώ είμαι από την γενιά του Πολυτεχνείου, ήμουν δευτέρα γυμνασίου τότε, όσο και αν σας φαίνεται, εγώ τα έχω τα χρόνια. Και επειδή ήμουν σε ένας, πήγα στο σχολείο της Πατησίων, το 18ο, πήγα και εγώ όπως με το τι καταλάβαινα τότε, τη σημασία την κατάλαβα πολλά χρόνια, μερικά χρόνια αργότερα, ίσως προς το τέλος του Λυκείου ή στο Πανεπιστήμιο, κατάλαβα πολλά πράγματα. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ημερίδα σας. Μου θύμισε και λίγο τα αμφιθέατα του Πανεπιστημίου, όταν είμαι στη Θεσσαλονίκη και επίσης και τις συζητήσεις που κάναμε. Και επίσης να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορούσε το Πανεπιστήμιο να βρει μια καλύτερη αίθουσα να πάμε στο συνεδριακό, αλλά νομίζω ότι γίνεται πιο αγωνιστικό
όταν είσαι μέσα σαν αυτές τις ένωσες. Καλή δύναμη. Σήμερα καλωσορίσω και εγώ όλους και όλες που ήρθατε σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση, τους προσκεκλημένους μας, τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Κοσμήτορα. Στην σύντομη παρουσίαση, αν περάσω τον χρόνο που παίζουμε, Σοφία, στη σύντομη παρουσίαση που θα κάνω, θα προσπαθήσω όσο μου επιτρέπει ο χρόνος να συνδέσω λίγο τα κομμάτια της διαχρονικότητας στην πολιτική παρέμβαση της κοινωνικής εργασίας, στο επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, κυρίως υπογραμμίζοντας τις ιστορικές συνέχειες κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών στην κοινωνική εργασία, μια συζήτηση που μπορεί να είναι αυτονόητη για άλλες ειδικότητες και για άλλα επαγγέλματα, όμως στην ιστορία της κοινωνικής εργασίας δεν είναι καθόλου αυτονόητη, ακριβώς γιατί δεν έχει συζητηθεί όσο θα έπρεπε, για ιστορικούς λόγους που θα εξηγήσω όσο μου επιτρέπει ο χρόνος σήμερα. Θα ξεκινήσω βέβαια την ιστορική αυτή αναζήτηση, προσπαθώντας να συνδέσω και την διεθνή εμπειρία και την εμπειρία της Ελλάδος, από ένα περιστατικό, μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία στην ευρύτερη ιστοριογραφία είναι μάλλον ένα πολύ περιφερειακό γεγονός, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ιστορική αξία, αλλά για την κοινωνική εργασία έχει τόσο συμβολικά όσο και ουσιαστικά. Το περιστατικό αυτό που θα ήθελα να ξεκινήσω, να διηγηθώ ξεκινώντας την παρουσίασή μου, είναι στον Ισπανικό Εμφύλιο, την 27η Φεβρουαρίου του 1937, κατά την υπεράσπιση από τις ομάδες, τις ένοπλες ομάδες των δημοκρατικών, ενός λόφου, του λόφου Πίγκαρον, τώρα αυτό δεν είναι μια λεπτομέρεια που δεν έχει μεγάλη αξία, ανατολικά της Μαδρίτης, στη μάχη κατά του φασισμού και στη μάχη κατά του δικτάκτορα Φράνκο. Από τις σφαίρες, παρεμπιπτόντως από τις βόμβες των αεροπλάνων των Ναζί, έχει και αυτό μια σημασία, γιατί ήταν η εμπλοκή των Ναζί σε αυτό το πρελούδιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν ουσιαστική. Θα πέσει νεκρός ο Άρθουρ Βίλιαμς Βουίτ, 30χρονος Άρθουρ Βίλιαμς Βουίτ, ο οποίος συμμετέχει στην ταξιαρχία Αβραάμ Λίνκολν, τον εθελοντών από την Αμερική, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει στην ιστορική αυτή ανάλυση είναι το γεγονός ότι ο ίδιος είναι κοινωνικός λειτουργός, είναι ο πρώτος κοινωνικός λειτουργός. Δυστυχώς θα ακολουθήσουν κι άλλοι στις μάχες του Ισπανικού Εμφυλίου, που θα πέσει νεκρός μαχόμενος στο συγκεκριμένο λόφο, που έμεινε γνωστό στη στρατιωτική ιστορία ως ο λόφος της αυτοκτονίας, ακριβώς επειδή η στρατιωτική επιχείρηση υπεράσπισης συγκεκριμένης περιοχής δεν είχε. Ήταν σίγουρο ότι δεν είχε πιθανότητες επιτυχίας. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι, οι νέοι αυτοί άνθρωποι, κυρίως φοιτητές, Αμερικάνοι φοιτητές και η διεθνή ταξιαρχία, γνώριζαν ότι ο στόχος ήταν μόνο να καθυστερήσουν τους φασίστες ώστε να ανασυγκροτηθούν οι υπόλοιπες δυνάμεις. Γι' αυτό έγινε γνωστός και ως λόφος αυτοκτονίας. Μάλιστα, στην ίδια μάχη θα χάσει τη ζωή του και ο Ιρλανδός ποιητής, ο Τσάρλς Ντόνελι, όπου στο ημερολόγιο του, η τελευταία καταγραφή που έχει, το τελευταίο σημείωμα που έχει στο ημερολόγιο του, λίγες ώρες πριν πεθάνει, σκοτωθεί και αυτός, είναι η εξής φράση. Σε αυτόν τον τόπο αντίστασης, ακόμα και τα ελαιόδεντρα γύρω μας αιμορραγούν. Στην ιστορική αναζήτηση, στην προσπάθεια να κατανοήσουμε τις ιστορικές συνέχειες της αντίστασης, της ένδειας αντίστασης στην κοινωνική εργασία, ένα ερώτημα προς τους κοινωνικούς λειτουργούς, προς όλους εμάς που είμαστε εδώ, είναι γιατί, για ποιο λόγο ένας επαγγελματίας κοινωνικός λειτουργός από τις μεγάλωσε στις γειτονιές Νέας Υόρκης, εργάστηκε στο Σικάγο, βρέθηκε να υπερασπίζεται ένα λόφο, ένα ύψωμα, βρίσκεται στη μάχη κατά του φασισμού στην Ισπανία. Ποιο είναι το επίδικο, ποιο είναι το κίνητρο, πώς γίνεται κατανοητή η αντίσταση και αν αυτό έχει κάποια σχέση με τις εμπειρίες ζωής που ίδιος έχει αποκτήσει ως κοινωνικός λειτουργός. Προσπαθώντας λοιπόν να απαντήσουμε αυτήν την ερώτηση, θα πάμε λίγα χρόνια ακόμα από εκεί πίσω, στα χρόνια των σπουδών του συγκεκριμένου του Άρθουρ Βίλιαμς Βουίτ, ο οποίος, φαντάζομαι ότι είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι γνωρίζουν την ιστορία, δεν θα την πω πολύ αναλυτικά, ο οποίος κάνει την πρακτική του άσκηση, όπως έχουμε εμείς εδώ την πρακτική μας άσκηση στα τελευταία έτη, στο Settlement House, ας το ονομάσουμε κέντρο κοινότητας, το κέντρο κοινότητας του Σικάγου. Το κέντρο κοινότητας ήταν μια ασυνήθιστη μορφή
παροχής κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικών υπηρεσιών στις Ηνωμένες, στην Σολομίνο αρχικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα, που συγκροτήθηκε στη βάση της άρνησης των κοινωνικών λειτουργών και των καθηγητών τους να συμμετέχουν στα οργανωμένα προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών από το κράτος. Θεωρούσαν ότι αυτή η εξατομίκευση του κοινωνικού προβλήματος, η διάσπαση του συλλογικού, τι σημαίνει αυτό, η αντίληψη πως ο κάθε άνθρωπος, ο κ. Κουραχάνης μίλησε νωρίτερα γι' αυτό, είναι υπεύθυνος για την εξέλιξη της ζωής, της καριέρας του, της πολιτικής και κοινωνικής του ανέλυξης, και όσοι βρίσκονται στο κοινωνικό και στο πολιτικό εντός εγώ περιθώριο, βρίσκονται εκεί γιατί είτε επειδή οι ίδιοι δεν είναι ικανοί σαν τους υπόλοιπους να αναπτύξουν αυτό το ιδανικό της μεσαίας τάξης, είτε στην περίπτωση του Σικάγο, ακριβώς επειδή δεν τους το επιτρέπουν τα γονίδια τους. Τι σημαίνει αυτό, και εδώ ερχόμαστε λίγο στο δεύτερο κομμάτι της εμπειρίας του Arthur William Witt, ο οποίος ήταν και εβραϊκής καταγωγής, έχει μια σημασία να το πούμε, την αντίληψη που τότε η ψευδοεπιστημονική αυτή αντίληψη διαμορφώνει ένα κομμάτι της κατανόησης και ανάλυσης της κοινωνικής εργασίας, την αντίληψη ότι η κληρονομικότητα παίζει κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική και κοινωνική συγκρότηση και εξέλιξη του ατόμου. Και άρα, ως οι μη λευκοί πληθυσμοί, όπως οι Αφροαμερικάνοι, που αποτελούν ένα πολύ δυναμικό κομμάτι των εργατικών συνοικιών του Σικάγο, δεν υπάρχει καμία ελπίδα να εξελιχθούν δυναμικά ως πολίτες, ακριβώς γιατί γονιδιακά η ευγονική δεν τους επιτρέπει να ακολουθήσουν τις αξιώσεις που μπορεί να έχουμε από τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό μάλιστα ο William Witt το περιγράφει και στη σχολή, στο πανεπιστήμιο που πήγαινε, περιγράφει ένα περιστατικό όπου συνάδελφοί του Αφροαμερικάνοι έκατσαν στην εστία την ώρα του φαγητού σε ένα τραπέζι το οποίο ήταν για λευκούς κοινωνικούς λειτουργούς, άρα η έννοια του διαφορισμού υπάρχει πολύ μετά τον Ισπανικό εμφύλιο και διατρέχει και τον 20ο αιώνα, και ο επιστάτης της σχολής τους παρακάλεσε ευγενικά να φύγουν γιατί αυτός είναι χώρος μόνο για λευκούς φοιτητές. Και οι Αφροαμερικάνοι φοιτητές, νοσηλευτές στην κοινωνική λειτουργή, χαρακτηριστικά όπως το περιγράφει, έπιασαν το τραπεζομάντιλο από τις τέσσερις γωνίες, το έκλεισαν και το πέταξαν κάτω, ανατρέποντας το τραπέζι και σηκώντας και φεύγοντας από το χώρο. Άρα, η μία εμπειρία που διαμορφώνει τους κοινωνικούς λειτουργούς που βρίσκονται σε αυτό το περιβάλλον και ριζοσπαστικοποιούνται, η εμπειρία ριζοσπαστικοποίησης είναι αυτή η όσμωση των κοινωνικών λειτουργών, των επαγγελματιών και των υπηρεσιών με τις φτωχότερες ομάδες του πληθυσμού, μέσα όμως στην κοινωνία, μέσα στην κοινότητα, όχι στους χώρους των υπηρεσιών, στα κέντρα κοινότητας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που διαμορφώνει την αντίληψη της κοινωνικής αντίστασης. Το δεύτερο κομμάτι στην κοινωνική εργασία, το δεύτερο κομμάτι που αυτή η γενιά κοινωνικών λειτουργών διέκρινε, είναι το όραμα. Το συγκεκριμένο settlement house, το κέντρο κοινότητας και παρόμοιες δομές σε διάφορες χώρες του αγγλοσαξονικού κόσμου, προσέφεραν και ένα διαφορετικό τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών, το οποίο δεν ήταν καθόλου ιδρυματικό. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη κατ' επιλογή μπορούσαν να μένουν στο χώρο αυτό, όχι με όρους ιδρύματος, αλλά με όρους δημοκρατικούς, σε ένα περιβάλλον ευπρεπές, όχι ιδρυματοποιημένο, και συμμετέχοντας, έχοντας τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις αποφάσεις για το πώς θα αναπτυχθούν νέα προγράμματα και νέες πολιτικές. Άρα, εδώ πέρα, παράλληλα, έχει τη σημασία να πούμε ότι η απόφοιτη κοινωνική λειτουργή και οι άνθρωποι που είναι γύρω στο settlement house, αυτό που κάνουν παράλληλα είναι όχι μόνο να έρχονται σε επαφή και με τα υπόλοιπα κομμάτια της κοινωνίας, αλλά να κάνουν δουλειά οργανωτή, όπως ονομάζεται στα αγγλικά, organizer, συνδικαλιστικού εκπροσώπου. Για χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το σωματείο των υποδηματοποιών στο Σικάγο δημιουργήθηκε μέσα από τις παρεμβάσεις του συγκεκριμένου κέντρου κοινότητας, μέσα από τις παρεμβάσεις και των κοινωνικών λειτουργών. Μέσα σε αυτό το δημοκρατικό περιβάλλον, και οι κοινωνικοί λειτουργοί βλέπουν όχι μόνο το κομμάτι του καταστροφικού αντίκτυπου μιας αυταρχικής κοινωνικής πολιτικής, βλέπουν και οπτικές για το πώς θα μπορούσε να είναι τόσο η κοινωνική πολιτική, όσο και η κοινωνία μας.
πώς θα μπορούσε να οργανωθεί στη βάση της ισότητας, στη βάση αυτό που θα λέγαμε σήμερα, όρος δεν υπήρχε τότε, της συμπερίληψης και του κοινού δημοκρατικού σχεδιασμού. Όταν λοιπόν ξεσπάει ο Ισπανικός εμφύλιος και έχοντας τις εμπειρίες τόσο του ρατσισμού, όσο της φτώχειας, όσο και του αυταρχισμού του κράτους εντός εικών πρόνοιας των ΗΠΑ, η γενιά αυτή των κοινωνικών λειτουργών θεωρεί υποχρέωσή της να συμβάλλει στη μεγάλη αυτή μάχη κατά του φασισμού που εκτελείται στην Ευρώπη. Να συμβάλλει είτε ένοπλα, το συγκεκριμένο παράδειγμα, Williams Witt, συμμετείχε στην ένοπλη ταξιαρχία Αβραάμ Λίνκον, όσο και μέσω των επαγγελματικών επιστημονικών δεξιοτήτων που είχαν αποκτήσει ως κοινωνική λειτουργία, μια μεγάλη ομάδα κοινωνικών λειτουργών, αντί να βρεθούν στο μέτωπο ένοπλοι, δημιουργούν τα children colonies, τις πρώτες δομές για παιδιά που εκτοπίζονται από τον πόλεμο στις περιοχές των δημοκρατικών, και για πρώτη φορά καταγράφηκε ιστοριογραφικά αυτό που εμείς στην κοινωνική εργασία θα ονομάσουμε και στην ψυχική για πολύ αργότερα art and play therapy. Θα αξιοποιήσουν για πρώτη φορά μη ιδρυματικές μεθόδους υποστήριξης των παιδιών αυτών με βάση το παιχνίδι, με βάση τη δημοκρατική συμμετοχή και με βάση τη τέχνη. Παρεμβάσεις που ήταν αδιανόητες στα παραδοσιακά ιδρύματα τα οποία λειτουργούσαν στην κεντρική, στις αγγλοσαξονικές χώρες και στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Επομένως, αυτό που δίνει μια μεγάλη έμφαση, αρχίζει να ενοιολογεί λίγο την έννοια της αντίστασης στις πρώτες παρεμβάσεις της ριζοσπαστικής των κοινωνικών λειτουργών, είναι το γεγονός πως η άρνηση να δεχτούν το στάτους, την κοινωνική πραγματικότητα που είχαν μπροστά τους ως σπουδαστές, η άρνηση να δεχτούν την ψευδοεπιστήμη ως γνώση, οδήγησε στην απειθαρχία. Η απειθαρχία να ακολουθήσουν τους κανόνες που έθετε τόσο το πλαίσιο εργασίας τους, όσο και το πλαίσιο σπουδών τους, και η απειθαρχία αυτή μετουσιώθηκε αργότερα σε μια πολύ ενεργή προσπάθεια τόσο οικοδόμησης, όσο και περάσπισης ενός καλύτερου κόσμου. Τόσο μέσα από το πλαίσιο των δημοκρατικών υπηρεσιών, όσο και στη μεγάλη παγκόσμια μάχη που υπάρχει στο πλαίσιο του Ισπανικού εμφυλίου και μετέπειτα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Ελλάδα η ανάπτυξη αντίστοιχων πρωτοβουλίων αντίστασης και ταξικής αλληλοϋποστήριξης, και πάμε στην Ελλάδα να πούμε ότι στις ΗΠΑ αυτή η γενιά ριζοσπαστικοποιείται μέσα από αυτή την όσμωση με τις εργατοπόλεις των αστικών περιοχών. Στην ιστορία της κοινωνικής εργασίας σε όλες τις χώρες οι ριζοσπαστικές οπτικές, οι πολιτικές χειραπολιτικής χειραφέτησης υπάρχουν και διατρέχουν την ιστορία του επαγγέλματος στον αγγλοσαξονικό κόσμο ως μειοψηφικό ρεύμα, σε άλλες περιοχές του πλανήτου ως κυρίαρχος πολιτικός λόγος, στη Λατινική Αμερική για παράδειγμα η κοινωνική λειτουργία στην πλειοψηφία τους ήταν πολύ ενεργή στον αντιδικτακτορικό αγώνα, στο βαθμό που στη Χιλή και στην Αργεντινή οι πρώτες σχολές που έκλεισαν, σφραγίστηκαν από τη δικτατορία, ήταν σχολές κοινωνικής εργασίας, και φυσικά στην Νότια Αφρική ο πολιτικός λόγος αντίστασης είναι κυρίαρχος. Μην ξεχνάμε ότι η Γουίνι Μαντέλα, η αγωνίστρια και σύντροφος του Νέλσον Μαντέλα, ήταν και η ίδια κοινωνική λειτουργός. Στην Ελλάδα υπάρχει ανάπτυξη αντίστοιχων πρωτοβουλειών αντίστασης και αλληλοϋποστήριξης, όχι τόσο στο θεσμό της κοινωνικής εργασίας αυτής καθεαυτής, αλλά στην ανάπτυξη αυτού που θα λέγαμε κοινωνική αλληλεγγύη, ταξική αλληλοϋποστήριξη από τα κάτω. Πρόσφατα, μάλιστα, έπεσε σε ένα διδακτορικό, δεν θυμάμαι τώρα, κριτικό των συγγραφέων, για την ιστορία της εργατικής βοήθειας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, οργανώσεων στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Κώστας Ευθυμίου. Ευθυμίου. Κώστας Ευθυμίου, εξαιρετική δουλειά. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου, πώς αναπτύχθηκαν ομάδες αλληλοϋποστήριξης και αλληλεγγύης εργατών, πολιτικών κρατουμένων και συνδικαλιστών, οι οποίοι βρέθηκαν καθεστώς διώξεων και από το μεταναξικό καθεστώς και νωρίτερα, το οποίο η εργατική αλληλοβοήθεια ήταν και μέρος μιας παγκόσμιας οργάνωσης του Red Day που ανδρώθηκε στην περίοδο της αντίστασης κατά του ναζισμού.
Το μεγάλο βέβαια κομμάτι ανάπτυξης της πρόνοιας από τα κάτω έρχεται στον εμφύλιο πόλεμο με την πολιτιστική και κοινωνική, παράλληλα με την πολιτική δουλειά του ΕΑΜ. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια διάλεξη από μόνη της, αλλά αξίζει να σταθούμε σε αυτό που ο ιστορικός μας Ζάουερ ανέφερε, ότι την περίοδο ανάπτυξης του ΕΑΜ, την περίοδο της αντίστασης, περιφέρειες της Ελλάδας και χωριά εντελώς ξεχασμένα από το κράτος, για πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή τόσο με την πολιτισμική ανάπτυξη, με θειάσους, με τέχνη, με τα νέα αναγνωστικά, με ένα σχολείο διαφορετικό, ένα σχολείο συμπεριληπτικό, έτσι, πάλι χρησιμοποιώ αναχρονιστικές έννοιες βέβαια εδώ πέρα. Είναι μια έκρηξη, χρησιμοποιεί τον όρο έκρηξη ο Μαζάου για να παρουσιάσει αυτή την πολιτισμική ανάπτυξη που υπάρχει στην περίοδο του ΕΑΜ. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς στην παράδοση της κοινωνικής εργασίας είναι ο τρόπος με τον οποίο το ΕΑΜ αντιμετώπισε και ζητήματα αναπηρίας, ευαλωτότητας, διαχείρισης των λίγων δυνατοτήτων χρημάτων πηγών που μπορεί να έχει μια τοπική κοινότητα, με την έννοια του τοπικού δημοκρατικού συμβουλίου, όπου όλοι οι άνθρωποι είναι λήπτες, όλοι οι άνθρωποι είναι σχεδιαστές, όλοι οι άνθρωποι είναι αγωνιστές στην προσπάθεια να καλυφθούν τόσο και οι ανάγκες επιβίωσης, όσο και οι ανάγκες αντίστασης και πολιτικής ανάπτυξης. Το κίνημα των αναπήρων στα αστικά κέντρα, πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον διδακτορικό τα τελευταία χρόνια, μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση εστίαση σε αυτό, είναι άλλο ένα παράδειγμα αυτής της κοινωνικής συμμαχίας από τα κάτω, της προσπάθειας κοινωνικής και πολιτικής χειραφέτησης. Τώρα, συντομία, το κίνημα των αναπήρων αφορούσε κυρίως τις χιλιάδες των αναπήρων πολέμου από το μέτωπο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι πολιτικοποιήθηκαν και μέσα στα αναρωτήρια, μέσα στα νοσοκομεία, στην προσπάθεια της πολιτικής χειραφέτησης και μάλιστα στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις της υποκατοχής Αθήνας κατά της επιστράτευσης εργατών. Ήταν το πρώτο μπλοκ, ήταν μπροστάριδες και γι' αυτό, ως γνωστό, το 1943 οι ταγματασφαλίτες μαζί με τις κατοχικές δυνάμεις εισέβαλαν στα νοσοκομεία και στα αναρωτήρια, συνέλαβαν εκατοντάδες ανάπηρους αγωνιστές και εκτέλεσαν 283 από αυτούς στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, πολύ μακριά από εδώ. Η κοινωνική εργασία όμως ως επάγγελμα, και θέλω να δώσω πολύ σύντομα σοφία, δυστυχώς θεσμικά συγκροτείται στον αντίποδα αυτής της παράδοσης για συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους και με αυτόν τον τρόπο καθυστερεί πολύ να αξιοποιήσει τη γνώση και την εμπειρία και τις παραδόσεις της αντίστασης και να τις κάνει ένα, με τη διδασκαλία, με την έρευνα, με την κατεύθυνση της, την επιστημολογία, αν θέλετε, της κοινωνικής εργασίας. Για παράδειγμα, στην περίοδο της δικτατορίας είναι καταγεγραμμένες κάποιες μεμονωμένες παρεμβάσεις και μεμονωμένες συμμετοχές ατόμων κοινωνικών, συγκεκριμένων ατόμων κοινωνικών λειτουργών στο αντιδικτατορικό κίνημα. Θεσμικά όμως το επάγγελμα δεν συμμετέχει σε καμία από αυτές τις πράξεις αντίστασης και ακόμα χειρότερα το 1969 στέλνει μια επιστολή ο Επαγγελματικός Σύνδεσμος των Κοινωνικών Λειτουργών στην εντός εισαγωγικών κυβέρνηση της δικτατορίας, ζητώντας την πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία. Αυτό είναι ένα κακό προήμιο της κοινωνικής εργασίας. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Το επιχείρημα στο οποίο εστιάζει στη συγκεκριμένη επιστολή είναι ότι οι δάσκαλοι και οι αστυνομικοί απέτυχαν να ελέγξουν την κοινωνική αναστάτωση και την πολιτική ένταση στα σχολεία. Εμείς μπορούμε καλύτερα. Επομένως, αυτή είναι μια πτυχή, τέλος πάντων, ανάπτυξη επιτέλους, η οποία οφείλει σε αυτήν την ιστορική συνέχεια να μας απασχολήσει. Έχει ενδιαφέρον ότι η αρχή του τέλους για αυτό το συντηρητικό κομμάτι στην κοινωνική εργασία έρχεται πάλι με στην Κούντα, με την ίδρυση των ΚΑΤΕ, τα οποία καταργούν τις θρησκευτικές σχολές και για πρώτη φορά εκδημοκρατίζεται η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών και οι πρώτοι φοιτητές κοινωνική λειτουργία που συμμετέχουν στο ΚΑΤΕ, στα ΚΑΤΕ και μετέπειτα στα ΤΕΗ, συμμετέχουν πολύ ενεργά στο θρησκευτικό κίνημα στην υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης και πολύ αργότερα στα κινήματα για την αποασυλοποίηση. Και αυτή έτσι, η τροχάδι περιγραφή
τόσο των ιστορικών αντιφάσεων όσο και τη συζήτηση, τη ενοιολόγηση τη αντίσταση στην κοινωνική εργασία, μας φέρνει και στην σημερινή συγκυρία, όπου ω σημερινή και εγώ συμπεριγραφή μου θα αναφέρω στα τελευταία 15 χρόνια, που βλέπουμε στην κοινωνική εργασία μια πιο θαραλέα ριζοσπαστικοποίηση τόσο στο λόγο, και έχει μια αξία, δεν αντιλαμβάνομαι τη διάσταση μεταξύ λόγου και έργου, αλλά πριν από 15 χρόνια θα ήταν αδιανόητο στην κοινωνική εργασία να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους αμυγός πολιτικούς όρους, να εντάξουμε τη ριζοσπαστική κοινωνική εργασία, για παράδειγμα, στη μεθοδολογία των παρεμβάσεών μας. Και αυτό γίνεται γιατί ακριβώς η κοινωνική εργασία επανασυνδέεται με τα κοινωνικά κινήματα. Η δεκαετία των μνημονίων είναι μια πολύ βίαιη δεκαετία. Η κοινωνική λειτουργεί τόσο μέσα από τις υπηρεσίες τους και από τις σχολές τους που κινδύνευσαν λίγα χρόνια πριν περίπου με κατάργηση. Βλέπουν νωρίτερα από όλους τους άλλους τον αντίκτυπο που έχει αυτή η βίαιη φτωχοποίηση και η κοινωνική βία. Είναι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με τις φτωχότερες ομάδες του πληθυσμού και αντιλαμβάνονται ότι τα παραδοσιακά, αυτή η παραδοσιακή ιστορία, αυτή η ιστορία συντήρησης, όχι μόνο δεν μας βοηθάει, κρατάει πίσω τόσο το επάγγελμα όσο και τη δυνατότητα παρεμβάσεων. Άρα κάτι διαφορετικό, κάτι πιο συλλογικό πρέπει να αρχίσει να μας απασχολεί, πρέπει να αρχίσει να μπαίνει στο επίκεντρο της συζήτησης, όπως και έγινε. Και κλείνω αυτή τη σύντομη ιστορική αναδρομή λέγοντας ότι βεβαίως οι τωρινές γενιές των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίες έρχονται να επανονοηματοδοτήσουν την έννοια της αντίστασης στην εποχή μας, δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα ευθέως αντίστοιχα με αυτή την εμπειρία της Χούντας των Συνταγματαρχών, για τους λόγους που προηγούμενοι ομιλητές ανέφεραν, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα μιας στρεβλής δημοκρατίας, επεκτείνοντας τον όρο του Αΐμις του Νικολακόπουλου της καχεκτικής δημοκρατίας. Μιας στρεβλής δημοκρατίας που συνεχίζει να αντιλαμβάνεται, να μην υπερασπίζεται ή να είναι ο καταλήτης στη διαδικασία της φτωχοποίησης, μιας στρεβλής δημοκρατίας που προτάσει την έννοια της καταστολής και της επιτήρησης, και έγινε αναφορά ήδη στα ζητήματα των αυτού που ονομάζουμε επισυνδέσεων. Εγώ δεν ήξερα μέχρι πριν λίγες εβδομάδες τι είναι επισυνδέσεις. Είναι μια τεχνολογική αναβάθμιση των φακελωμάτων και μια στρεβλής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που επιτρέπει τη διαιώνιση αυτών των τακτικών. Σε αυτή τη ζωφερή λοιπόν πραγματικότητα, σαν επαγγελματικός κλάδος, σαν επιστήμη, σαν κοινότητα επαγγελματιών, θα συνεχίσουμε πρώτα να αξιοποιούμε τις ιστορικές παραδόσεις της ουσιαστικής κοινωνικής αλληλεγγύης, τόσο της διεθνής, όσο και τις παραδόσεις που αναφέραμε, τόσο του ΕΑΜ, όσο και του πολιτικού αγώνα ανυπακοής και αντιπαρχίας. Θα προσπαθήσουμε και θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από τα ιστορικά πολιτικά λάθη στα οποία ενεπλάκει το επάγγελμά μας. Δεν μπορούμε να τα κρύψουμε κάτω από το χαλάκι. Μπορούμε και πρέπει να μάθουμε και από αυτά. Και κυρίως όμως, μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία, να συνοραματιστούμε μια διαφορετική κοινωνία, ένα διαφορετικό κόσμο. Όχι ξεχωριστά, μαζί. Ένα κόσμο δικαιότερο, ακριβώς βασισμένο στις αρχές των ριζοσπαστών κοινωνικών λειτουργών που έδωσαν τη ζωή τους στις συμμαχίες για ένα καλύτερο κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.